γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και απόψε επί του πιστηρίου, είναι Δευτέρα 9 Μαΐου και είμαστε εδώ με δημοσιογραφική παρέα γιατί το επιτάσσει και η μέρα νομίζω έτσι κι αλλιώς. Καθώς έχουμε νέα ολόφρασκα, αυτά που λέμε σπαρταράν, έτσι δεν είναι Μάκη? Και νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι επιτέλους υπάρχει και κάποιο καλό νέο. Ναι, δείχνουν τα νέα να είναι τρίμερου. Ναι. Βέβαια, να δούμε τις λεπτομέρειες. Ότι υπάρχει συμφωνία καταρχήν. Πρώτο. Όλοι φωνάζανε, υπέγραψε την και ό,τι και να είναι. Διαξιολόγηση να τελειώνει. Γι' αυτό είπα. Μετά θα δούμε τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν στον Νίκο Φελέκη που μόλις είδατε και ακούσατε. Καλώς ήρθες, Νίκο. Χρόνια πολλά. Διευθυντής του Matrix 24. Καλησπέρα στον Κώστα Πουλακίδα, τον συνάδελφο, πολιτικό συντάκτη από την εφημερίδα Αυγή και από τη Huffington Post. Καλησπέρα στον Σωτήρη τον Καψόχα από τη Real News, προϊστάμενος και αρχισυντάκτης του οικονομικού ρεπορτάζ. Καλησπέρα και εγώ. Στον Σπύρο τον Κουτζάνη, τον πολιτικό συντάκτη από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Καλώς ήρθες Σπύρο, χρόνια πολλά και σε σένα. Καλησπέρα. Και στον ένα μη δημοσιογράφο της παρέας. Τον οποίο όμως τον έχουμε κάνει και λίγο δημοσιογράφο. Αναρωτιέμαι τι δουλειά έχω εδώ. Γεια σας. Τώρα σας έχουμε κάνει δημοσιογράφο και εσάς, καθηγητά μου. Και αν επιτρέπει εσύ, μπορεί να πάει στο δεύτερο. Τώρα που εμείς οι δημοσιογράφοι γίναμε όλοι καθηγητές οικονομικών, γιατί να μην γίνετε και εσείς δημοσιογράφοι? Ακριβώς. Κώστας Μελάς. Μια περίοδο ο Κώστας ήταν και τακτικός αρθρογράφος στο Matrix. Ναι. Νομίζω ότι θα ξαναρχίσω, Νίκο. Ευπρόσδεκτος. Είχα διάφορες απασχολήσεις και δεν μπόρεσα. Λοιπόν, σου υπόσχομαι από εβδομάδα θα είμαι τακτικός πάλι. Ωραία. Κλείσαμε και deal εδώ πέρα. Τώρα, είχαμε σήμερα ένα Eurogroup. Το οποίο οδηγεί σε ένα καινούριο Eurogroup στις 24 Μαΐου. Αλλά ανάμεσα στο ένα και στο άλλο, τι πράγμα. Προγραμματισμένο. Ναι, το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Ήταν το τακτικό της 24. Φαίνεται πως κλείνει μια συμφωνία που βάζει στο τραπέζι το περίφημο θέμα του χρέους. Μια συμφωνία την οποία βεβαίως στις λεπτομέρειές της θα τη δούμε. Έτσι, δεν την ξέρουμε ακόμα. Εντάξει, αυτά που έχουν συζητηθεί, αυτά που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Ναι. Και ένα πακέτο μέτρων. Βέβαια και με τον κόφτη τι θα γίνει. Ένα πακέτο μέτρων το οποίο προφανώς είναι επώδυνο και θα είναι επώδεικνο και θα αποδεικνύει στην πορεία. Αλλά ως αντίβαρο αυτού του επώδυνου πακέτου μέτρων, παίρνουμε το ξεκίνημα από ό,τι φαίνεται τη συζήτηση για το χρέος. Την οποία την περιμένουμε πώς και πώς εδώ και χρόνια. Κάποια μείωση τις δόσεις που δίνουμε. Λοιπόν, θα μας τα πούνε εδώ οι ενδιαφερόμενοι. Θα μας τα πούνε εδώ, θα μας τα πούνε. Βασικά εκείνο που θα μπορούσα να επισημάνουμε ότι. Κανείς δεν ήταν βέβαιος ότι σήμερα θα υπήρχε κάποια τέτοια απόφαση. Όλοι παραπέμπαν ότι θα γίνει μια συζήτηση, ενδεχομένως ένα πρόχειρο χαρτί. Και όλα θα παραπευθούν στην. Μάκη, αυτό έγινε το τελευταίο τριήμερο. Μην ξεχνάς όμως ότι τόσο καιρό λέγανε πότε στις 22 Απριλίου θα έχουμε συμφωνία. Εντάξει, μετά αλλά αυτό λέμε ότι. Όχι, Νίκο μου. 24 Μαΐου, αν δούμε τα κυριακάτικα ακόμη φύλλα. Να κρατάμε ακόμη μικρό καλό. Όχι, ασφαλώς όχι, μια στιγμή. Αλλά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε. Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε. Εκεί που όλοι βλέπανε σκοτάδι και ότι κλίμα αστάθειας, αβεβαιότητας και πολιτικής αβεβαιότητας. Αυτή ήταν ανεγκέφαλη. Ναι. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, αποφάσισε να ψηφίσει όλο αυτό το πακέτο των μέτρων και αυτό και να αποδεχθεί και αυτό που είπε προηγούμενο τον Κόφτη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ναι, νομίζω ότι ναι, όλα πλέον. Όχι, ναι, αλλά έχουμε, ναι, πρόσεξε, ναι, ναι, ναι. Έχουμε μια στρατηγική ήττα της κυβέρνησης. Στρατηγική ήττα. Ναι, ναι. Της πολιτικής, μάλλον, που είχε η κυβέρνηση μέχρι τώρα, η οποία πια ήταν η διαγραφή ή το κούρεμα του χρέους. Πλέον τώρα πρέπει όλοι να αποδεχθούμε ότι η μόνη στρατηγική που έχουν οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, εξαιρουμένου βεβαίως του ΚΚΕ, είναι για μικροδιευθετήσεις το χρέος. Γιατί προλαβαίνεις, Νίκο. Και αυτό θα αρχίσει από το 23. Γιατί προλαβαίνεις, μια στιγμή, γιατί προλαβαίνεις. Άσε να το δούμε στις 24. Δηλαδή τι γιατί περιμένεις, Μάκη μου. Τι άλλοι λένε, πως μπορεί να και 2 δισεκατομμύρια το χρόνο λιγότερα η δόση και 3. Μεγάλη Μάκη, εδώ θα είμαστε. Όχι, μια στιγμή, μέχρι χθες, Νίκο μου, και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι. Εμείς θέλουμε. Και οι πολίτες. Εγώ θα ήθελα, εσύ και εγώ, Μάκη μου. Πάμε εκεί. Μάκη, εσύ και εγώ θα ήθελα
να διαγραφεί ολοσχερός το χρέος. Μακάρι. Δεν θέλουμε κι εμείς τον Ουγγαρό Μουτάσσα. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Να είμαστε εδώ πάλι. Έγραψε πουθενά σε καμιά χώρα. Να είμαστε στις 24. Μα εγώ που με σχέση με συντηρή. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι αποκλείεται το Δουνουτού ότι δεν κάνει πίσω. Θετικός ο Νίκος. Το Δουνουτού ότι δεν κάνει πίσω. Θέλει ένα μέτρα. Πώς. Τώρα η κυβέρνηση Μάκη μου ξέρει τι πρέπει να κάνει από σήμερα. Να προσετεριστεί το Δουνουτού. Ό,τι ήταν να κερδίσει από την πλευρά των Ευρωπαίων. Τώρα αυτό είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα. Όταν θα ξαναγίνει η συζήτηση για το χρέος, η Ελλάδα δεν θα είναι εκεί. Μάλιστα. Το Δουνουτού θα μας εκπροσωπήσει. Λοιπόν, γιατί τρέχουμε χωρίς να ξέρουμε. Εγώ δεν τρέχω, Μάκη μου. Στο στέλνω να είμαστε εδώ. Μην λέμε στον κόσμο πράγματα. Εγώ θα μεγάλω ότι μετά από αυτή την ιστορία έρχονται τρία πακέτα. Πρώτο. Ναι. Είναι η έμεση φόρη του νομοσχέδιου που θα επιβάλλει τις ΜΕΣΟΣ. Δεύτερο το μεσοπρόθεσμο. Και, τα υπέρ. Και, το Σεπτέμβρη, τα υπέρ. Που θα είναι μεγάλη δοκιμασία για τους βουλευτές, ότι όλη η περιουσία περνάει στο νέο ΤΑΙΠΕΔ. Ναι. Και εκεί θα μπορεί, γιατί λένε πως θα είναι και η ΔΕΗ, λένε πως θα είναι πετρέλαια. Λοιπόν, και τα εργασία, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Θα είναι και τα εργασία. Και θα μιλήσουν όλοι ένας προς έναν μετά για να κάνουμε πρώτα. Να πούμε πρώτα τις πληροφορίες που έχουν όλοι και μετά τσακωνόμαστε με την ισχύα μας. Εγώ δεν τσακώνομαι τον Μάκη. Γιατί την έχετε συνδυασμένη τη λέξη τσακωνόμαστε με κάτι αρνητικό. Διαφωνούμε. Αλλά να πούμε τη συνέχεια. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Διαφωνούμε τον εδώ με τον Μάκη. Την αλήθεια στον κόσμο. Σκοτωνόμαστε. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Λέμε την αλήθεια. Αλλά όμως δεν μπορούμε να αρχίσουμε τίποτα μόνο. Ότι το σκέφτεστε να γύριζε χωρίς να υπάρχει τίποτα. Ποιος να γύριζε. Βρε Νίκο μου, μισό λεπτάκι. Μάκη μου, σε παρακαλώ, να πούμε δύο πράγματα ακόμα και μετά ο λόγος σε εσάς και στους συνάδελφους που έχουν το ρεπορτάζ. Και στις πληροφορίες και στα πάντα. Λοιπόν, εγώ να πω δύο πράγματα. Καταρχήν ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός είναι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νομίζω ο Κώστας θα μου το επιβεβαιώσει αυτό, ότι πριν έκανε τον τηλεφωνικό γύρο με τους αρχηγούς. Ωραία. Έκανε ένα τηλεφωνικό γύρο με τον κύριο Μητσοτάκη και με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και μετά πήγε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορούμε να δούμε τα πλάνα από τη συνάντηση αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι μαζί του σίγουρα η κυβερνητική εκπρόσωπο. Τον βλέπουμε, βλέπουμε λοιπόν και τον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς επίσης. Χαμόγελο και τον κύριο Παπά, ο οποίος πραγματικά είναι μέσα στο χαμόγελο. Έχω να δω τον κύριο Τσίπρα να χαμογελάει πολλούς μήνες. Ναι, όντως. Χαμογελαστός και έδειχνε, όπως μου είπαν οι συνάδελφοι που ήταν εκεί, και μια σχετική ανακούφιση. Πήγε καλύτερα από αυτό που περίμενε. Αυτή είναι πραγματικότητα. Προφανώς δεν σκίσαμε. Πήγαμε καλύτερα από αυτό το οποίο περιμένουμε. Δηλαδή, ήταν καλύτερα από την ελληνική κοινωνία. Μόνο 5,7 πλάσ. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Να πω μια κουβέντα μόνο. Αν πηγαίναμε και καλά, πώς θα το θέμα είναι ότι αν συνέβη. Λοιπόν, όλα τα πόδα μπορεί να έρθουν. Μάκη μου, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε γιατί παίρνουμε 9 δισεκατομμύρια μέτρα. Αυτό είπε. Γιατί θα έρθουν τα μέτρα. Το θέμα είναι όλοι, ακόμα και η αντιπολίτευση, όλοι χθες είπε. Ότι καμία δεν είναι ότι θα πάρει συμφωνία. Δεν νομίζω ότι είπαν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης περίμενε εκλογές. Κύριε Υπουργέ, δεν θα κλείνει αξιολόγηση, αλλά και να κλείσει αξιολόγηση δεν θα πετύχει τίποτα. Κύριε Υπουργέ, ο κ. Μητρόπουλος, άποψή μου, να την πω, όπως τα βλέπω τα πράγματα, αυτό που φαίνεται με μια σχετική βεβαιότητα είναι ότι μάλλον κόβεται η συζήτηση για πρόορες εκλογές, αν είναι τα πράγματα έτσι όπως δείχνουν τώρα. Θα το δούμε αυτό, έτσι. Τουλάχιστον για ένα διάστημα. Θα στραβώσει την διαδρομή. Αυτό νομίζω εγώ. Είναι εγκέφαλη την πρώτη του Σάντα, βέβαια. Κάτι είναι εγκέφαλη. Τι ζητούσε ένα εγκέφαλο αυτό που ζητούσε το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση. Μόνο αυτή τώρα. Τι ζητούσε η Δημοκρατία. Άλλο να ζητά εκλογέ και άλλο να λέμε ότι θα γίνουν εκλογέ. Δεν υπήρχε πρέπει να γίνουν εκλογέ. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη μέτρων 5,4 συν τα 3,6 στα προληπτικά. Δεν υπήρχε πρέπει στι εκλογέ. Τελειώσαμε, παιδιά. Λοιπόν, εγώ τελειώνω. Αν η αντιπολίτευση, αν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως λέγανε τέτοιες βλακίες, θα χαρακτηρίζει βλακία. Η πολιτική βλακία. Όχι, για να είμαστε προσγειωμένοι. Ναι. Δεν ήταν κανείς μέχρι να αρχίσει η ψηφοφορία να τελειώσει, ότι ενδεχομένως δύο-τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην ψήφιζαν. Όχι, εντάξει. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Σε ό,τι με αφορά. Όχι, το δικό μας ρεπορτάζ. Έτσι λέγα. Δηλαδή να ρωτήσω κάτι. Ψάχνουμε να βρούμε βουλευτές που έχουν κάνει εγχείρηση αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι υπήρχε μια ολόκληρη σπερμολογία ημερών. Τα πανηγύριζε η αντιπολίτευση. Αν τα πανηγύριζε. Δεν έπαιρνε 150. Γιατί πέφτει η κυβέρνηση.
θα πανηγύριζε. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να δω ότι πιστεύω ότι θα πανηγύριζε, όπως πανηγύριζε και ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, όταν κάθε φορά είχε ανάλογα προβλήματα ο Σαμαράς. Είμαι σε αυτή τη θέση να πιστεύω ότι όντως θα πανηγύριζε, θα γινόταν μία από τα ίδια που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο όσοι επιφυλώνονται από αντικυβερνητισμό. Μα για τα κόμματα λέμε τώρα. Δεν λέμε για τους ανθρώπους. Μόνο όσοι επιφυλώνονται από αντικυβερνητισμό. Καρέκλα για την καρέκλα. Δεν βλέπανε ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ έναν προς έναν στους αδέρφους. Κώστα, να δούμε τι μπορεί να μας κουβάλει. Βέβαια είναι πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ και εσύ προφανώς ό,τι έχει προλάβει. Το πρώτο μπορώ να πω. Που είπα είναι ότι η κυβέρνηση πήγε καλύτερα από αυτό που περίμενε. Πήρε περισσότερα πράγματα από τις προσδοκίες οι οποίες είχε στο Eurogroup. Τι πήρε? Ότι υπάρχει συμφωνία γιατί ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, θα γίνει λογικά αυτό μέχρι τις 24 Μαΐου. Ότι δεν υποχρεώνεται να ψηφίσει τα προληπτικά μέτρα, να τα νομοθετήσει. Ότι θα υπάρξει η εκταμείευση της δεύτερης της δόσης και θα είναι πάνω από τα 5,7, λογικά θα είναι 6 και μπόλικο. Αυτό θα εξαρτηθεί και με το αν θα μπει μέσα το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΘ. Ναι. Αυτό θα διευκολύνει παρεμφετικά, το λέω, την κυβέρνηση στο θέμα των ληξιπρόθεσμων. Γιατί οι ληξιπρόθεσμες, φιλές, είναι 5,5 δις του δημοσίου. Όλοι θα μιλήσετε, παρακαλώ, να ακούσουμε. Και, ναι, 5,5, βγήκε σήμερα, νομίζω 5,5. Λοιπόν, και αυτό θα τα μέτρα είναι 5,6. Μιλάτε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Διότι μπήκαν το τρίτο ήταν αυτό. Το τέταρτο είναι ότι ξεκινάει πολύ πιο συγκροτημένα η συζήτηση για το χρέος, διότι θα υπάρχουν ρυθμίσεις σε τρεις φάσεις, σε τρία επίπεδα. Θα υπάρχει μια άμεση ρύθμιση λογικά. Με εκτιμήσεις μιλάω τώρα, μία άμεση ρύθμιση που μπορεί να αφορά το σήμερα, θα υπάρξει μία ρύθμιση για το 18 και μία μεγαλύτερη ρύθμιση, η οποία θα είναι από το 22 και μετά, που όντως τότε θα υπάρχει μεγαλύτερη ρύθμιση. Τι μπορεί να είναι? Δυνατότητα αποπληρωμής οφειλών, είτε σε χώρες, είτε ακόμα και στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΘ. Και εδώ έρχεται αυτό που με ρωτήσατε τώρα, να κουμπώσει με κάτι το οποίο ερωτήθηκε σήμερα ο Ντάισενμπλουμ για τη συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΘ. Ρωτήσαν τον Ντάισενμπλουμ εάν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΘ είπε ότι δεν θα συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Ότι δεν θα βάλει χρήματα και ότι θα παραμείνει ως τεχνικός σύμβουλος. Και απαντάει ο Ντάισενμπλουμ, ναι, αναφέρθηκε και αυτό, αλλά εμείς θέλουμε να συμμετέχει. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση. Πολιτικά μιλάω τώρα, έτσι. Ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΘ για κάποιους λόγους λέει μέσα ότι εγώ δεν. Λέει μέσα στο Eurogroup ότι εγώ δεν θα συμμετέχω και δεν θα βάλω χρήματα στο ελληνικό πρόγραμμα. Εάν φύγει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΘ από την Ευρώπη, γιατί ναι, αυτό είναι το οποίο το κρατάει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΘ στην Ευρώπη, το ελληνικό πρόγραμμα, τότε συζητάμε για τελείως διαφορετική βάση. Δεν ξέρω τι είναι καλό και τι είναι κακό, αυτό ο καθένας κρατάει την Λοιπόν, Σωτήρη, σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς και εσύ να τελειώσει ο Κώστας. Και μία ακόμα παρατήρηση. Για μένα το πολιτικό διακύβευμα του Eurogroup του σημερινού, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό σκηνικό, είναι κάτι σαν αυτό που είπε νωρίτερα ο Σωτήρης. Είναι το θέμα όχι ακριβώς των εκλογών, αλλά της πολιτικής ελευθερίας του Πρωθυπουργού να κυβερνά τη χώρα εφόσον φέρνει τα νούμερα που του ζητάνε οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, τώρα, Σωτήρη, με την ψυχραιμία που δείχνεις πάντα και την υφαλαιότητα, και το εννοώ, όσο πιο εκλεγευμένα μπορείς και για εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, από αυτά που έχεις ακούσει, τα κακά και τα καλά και τα κακά, τη σειρά τη βάζεις εσύ από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Η δικιά μου πληροφόρηση λέει ότι ναι, έγινε θετικά αποδεκτό το πακέτο των 5,6 για την ακρίβεια δισεκατομμυρίων, 5,4 ξεκινήσαμε να είναι, αλλά με το τρίκ που έγινε με το αφορολόγητο κερδίθηκαν άλλα 200 εκατομμύρια για το κράτος, κερδίθηκαν και χάθηκαν από χαμηλά εισοδήματα που ξεκινούν από 620 μέχρι 700 ευρώ το μήνα. Είναι άλλα 200 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια λοιπόν είναι 5,6 δις τα μέτρα. Λοιπόν, αυτό το πακέτο έγινε αποδεκτό. Το άλλο λοιπόν είναι ότι η συμφωνία θα κλείσει στο τέλος του μήνα, στις 24. Όμως ζητήθηκε καταρχήν να νομοθετηθεί ο μηχανισμός του κόφτη, αυτό είναι ξεκάθαρο, και κατά δεύτερον να συγκεκριμενοποιηθούν οι κωδικοί από τους οποίους θα κοπούν στο ενδεχόμενο που δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι. Μπράβο, για εξήγησέ μας λοιπόν, αυτό δηλαδή. Οι στόχοι λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα πρέπει το 2018 να έχει 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεώνασμα. Καθαρό πλεώνασμα, δηλαδή εξαιρουμένων, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εξαιρουμένων
των τόκων και των χρημάτων για το χρέος, δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού, οι καθαρές δουλειές από τη μία και οι καθαρές δουλειές από την άλλη. Αυτό λοιπόν, αυτός ο λογαριασμός πρέπει να είναι θετικός κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 3,5% του ΑΕΠ. Η κάθε μονάδα του ΑΕΠ με σημερινά δεδομένα είναι 1,8 δις. Επομένως υπολογίστε πόσο είναι το 3,5% του ΑΕΠ. Τώρα, τα μέτρα αυτά... Ακριβώς. Η ευκολία που συμφωνήσατε είναι πώς είναι. Μισό λεπτό. Το θέμα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε να ξεπεράσει και φετίχ που μέχρι τώρα είχε. Δηλαδή, στους κωδικούς στους οποίους θα περιληφθούν και θα καθοριστούν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με δαπάνες. Και όταν λέμε δαπάνες εννοούμε τρία πράγματα. Μισθοί, συντάξεις και απολύσεις, για να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει... Δεν μπορεί να κοπούν για παλού. Και από είναι μέσα και από είναι, είναι μόνο υγεία και παιδεία. Υπάρχει μία... Βάλαμε ένα θέμα του ενδεχομένου επιβολής νέων φόρων. Θα νομοθετηθεί ο Κώστης, γιατί ο Κώστας είπε ότι ναι, θα νομοθετηθεί ο μηχανισμός. Θα καθορίζει, θα σέρνει από πίσω... μέσα γράφει τι θα είναι. Θα σέρνει από πίσω σαν αστερίσκο τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο σκέλος των δαπανών. Και πώς θα δουλεύει αυτός ο μηχανισμός, ξαναπέσουμε μια φορά. Προεδρικό διάταγμα. Εάν δεν περάσουν κανένα από τη Βουλή. Δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Ναι, ναι, ναι. Μα έχει περάσει από τη Βουλή. Μισό, μισό. Αυτό το μηχανισμό δεν θα περάσει. Ο μηχανισμός με τις περικοπές, όχι, θα περάσει. Λοιπόν, να μας πει πώς θα περάσει. Με προεδρικό διάταγμα. Αυτά δεν θα είναι νομοθετημένα. Και απλώς θα υλοποιεί. Με προεδρικό διάταγμα. Με προεδρικό διάταγμα. Εδώ, στο τρίμο συνέβης προηγουμένως. Εμέσως καταργείται η Βουλή, ρε Μάγκη. Μια στιγμή το διευκρινίσουμε. Προηγουμένως, στο τρίμο είπες, ότι αυτά θα νομοθετηθούν. Ο μηχανισμός είναι νομοθετημένος. Μαζί με το τι θα κοπεί. Είπα, θα συνοδεύεται ως αστερίσκος. Με προεδρικό διάταγμα. Αλλά μετά θα υλοποιηθεί. Μισό λεπτό. Κάθε χρόνο. Μετά θα υλοποιηθεί. Όχι, μα κι άλλο σου λέει. Τώρα θα νομοθετηθεί, αλλά με προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή η Βουλή απ' έξω. Όχι την ώρα που θα υλοποιηθεί. Να το διευκολύνω λίγο, με επιτρέπετε, παρακαλώ κύριε. Κύριε, επιτρέψτε μου. Μπορείς να μας πεις ένα παράδειγμα που λέμε για σχολές δημοσιογραφίας για να καταλάβει ο κόσμος. Ένα παράδειγμα. Τον Απρίλη του. Κάθε χρόνο. Όπου κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Τον Απρίλη του 2017. Ναι. Αφού θα έχει κλείσει και λογιστικά η χρονιά του 2016, πολύ ωραία, όπου θα έχει φανεί προς τα που πάει η κατάσταση, αν έχουμε ελλείμματα μεγαλύτερα. Θα υπάρχουν τα στοιχεία της Eurostat. Μην το διακόπτουμε, σας παρακαλώ, να μας εξηγήσει τι θα συμβεί όμως. Θα αξιολογηθεί λοιπόν η πορεία της οικονομίας. Στην περίπτωση που παρεκκλίνει, θα δοθεί το μήνυμα κατευθείαν ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί μέρος των μέτρων του κόφτη. Όχι το 18. Όχι, από την άνοιξη του 17 και μετά. Από την άνοιξη του 17 και μετά. Για το 1,5%. Και πώς γίνεται αυτό πρακτικά, λοιπόν, πες μας. Πρακτικά, λοιπόν, θα πάμε στις δαπάνες. Θα πάμε στις δαπάνες. Έχει νομοθετηθεί αυτό το πράγμα. Είπα, θα έχει νομοθετηθεί. Θα έχει νομοθετηθεί. Θα έχει νομοθετηθεί. Επομένως, το προδικό διάταγμα θα υλοποιεί την απόφαση της Βουλής. Το νόμο της Βουλής. Αυτό λέμε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα πάμε. Όπως λέω ότι δικάζεται κάποιος για 10 χρόνια και όταν πας στο δικαστήριο και κάνεις το έγκλημα. Ναι, ναι. Της πλειοψηφίας της Βουλής αυτής. Έλα, πάμε. Εκεί λοιπόν θα πάμε στο σκέλος των δαπανών και θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή εμάς μας λείπουν 1 δισεκατομμύριο. Μπράβο. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο θα το πάρουμε από δαπάνες, που σημαίνει τι. Εμείς θα αποφασίσουμε ποιες δαπάνες θα πάρουμε. Μας το έχουν προσδιορίσει ότι είναι από δαπάνες και δεν είναι φόροι. Μπράβο, είναι και φόροι. Σημαίνει. Είναι φόροι, αλλά πρέπει να γίνει αντικατάσταση στο επόμενο διάστημα. Μισθή, συντάξεις. Σημαίνει μισθή, συντάξεις, απολύσεις. Μισθή, συντάξεις, απολύσεις. Αυτό είναι λοιπόν το. Φόροι, τι φόροι είναι, Μελά. Θα είναι και φόροι, λέει το. Και θα είναι και φόροι. Οι ξένοι δεν θέλουν αυτά όλα. Θα είναι αυτόματα. Θα είναι αυτόματα. Αυτό έχει σημασία. Σε ό,τι αφορά. Καλά, δεν θα απολύονται αυτόματα κάποιοι. Προφανώς κάποιοι θα αποφασίσουν ποιοι θα απολύονται, αν γίνουν απολύσεις. Δεν μίλησα για απολύσεις. Ναι. Όχι, μίλησε στην άλλη. Εγώ μίλησα. Εγώ λέω το ρεπορτάζ. Θα κόβονται μισθοί συντάξεις και θα μπουν και ζητήματα. Σήμερα έχουμε το θα.
Ναι, εντάξει, είναι προφύστερη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία. Είναι συνεννόητο. Να μην πούμε τι λέει η συμφωνία. Όχι, είναι αλλά είναι αν. Εάν είναι, αν. Μπορεί να μην είναι αν. Και το αύριο μπορεί να γίνει σεισμός. Και το αν πάει καλά η οικονομία, ρε Μάκη μου, αν είναι. Αν πάει καλά η οικονομία. Το ξέρεις, θα πάει καλά. Μα γι' αυτό σου λέω. Μάκη μου, συζητάμε το ψηφίσαμε. Τα καλά και τα άσχημα. Δεν έχεις υπογράψει με μια τράπεζα ότι λύγει στις 20 το 18. Χθες δεν το ψηφίσανε αυτό, Μάκη μου. Μα θα ψηφιστεί λοιπόν. Δεν θα, με προεδρικό διάταγμα λέμε. Με προεδρικό διάταγμα. Δεν θα ψηφιστεί. Κύριε, οι πιθανότητες είναι δύο. Να πάει καλά η οικονομία ή να μην πάει. Όχι τώρα μιλάμε για το ανεπτυγμένο. Γιατί αρχίζουμε και σπέρνουμε τώρα. Δεν σπέρνουμε καθόλου. Εμείς σπέρνουμε. Αυτή είναι η στιγμή. Όχι μια στιγμή. Μα συζητάμε μέχρι προχθές. Λέγαμε στη Βουλή τρεις μέρες. Μάκη μου, εμένα με ξέρεις. Εγώ είμαι της άποψης ότι έπρεπε και να νομοθετήσει τα έργα. Και να πει ότι, κύριε, εμείς είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να πάμε σε αυτά τα μέτρα. Γιατί μπορεί να βρούμε πετρέλαιο αύριο. Μπορεί να βρούμε πετρέλαιο. Λοιπόν, πάμε το ανάποδα λοιπόν. Λοιπόν εγώ τώρα, θα το νομοθετούσα. Να τελειώσω με το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι τέλειωσε. Έτσι θα κινηθεί και με αυτόν τον τρόπο θα πορευτούμε. Πάμε καλά. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με το χρέος. Αυτό είναι. Που πάμε καλά. Λοιπόν, πάμε καλά το δεύτερο είναι, κομμάτι είναι ότι αυτή τη στιγμή απεκλείστη κατηγορηματικά μείωση των επιτοκίων αποπληρωμής, όπως επίσης και το να παραμείνουν σταθερά τα επιτόκια. Αυτό είναι το χειρότερο. Που είναι το χειρότερο, συμφωνώ, για όλη τη διάρκεια που θα συμφωνηθεί για την αποπληρωμή του. Τι θα γίνει λοιπόν. Σωτήρη, αν μου επιτρέπεις, Μάκη, για να καταλάβεις, το μάξιμου και το καλύτερο κατ' εμέ που θα μπορούσε να κερδίσει μια ελληνική κυβέρνηση ήταν να πετύχει σταθερά επιτόκια. Ακριβώς. Αυτό απεκλείστη. Λοιπόν, απεκλείστη, όπως και η μείωση. Αυτό που θα γίνει λοιπόν. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι πάνε να σου ρυθμίσει το χρέος και θα σου πάει παραπάνω. Όχι, να πληρώσει παραπάνω. Θα ανεβούν τα επιστόκια. Θα το πληρώσει παραπάνω. Ενδεχομένως να είναι και παραπάνω. Ενδεχομένως να είναι. Υπάρχει αυτό που. Γιατί δεν μετράμε το άλλο ότι μπορεί να έχουν πέσει πολύ. Πού να πάνε αλήθεια, αφού είναι αρνητικά ήδη. Είναι ήδη αρνητικά. Είναι πολύ χαμηλά. Για πιο αρνητικά να είναι. Μα γίνουν. Μα γίνουν. Μα γι' αυτό κάνουν το σύγχρονο του διαβόλου. Αυτό που θα κάνουν. Δεν είναι μονόπλευρα, μαύρο άσπρο. Εγώ καταλαβαίνω. Εσύ θες να στρίξεις την κυβέρνηση. Όχι, λάθος κάνεις. Όχι, είμαι πολίτης. Είμαι πολίτης, Νίκο μου, και όλοι θα το πληρώσουμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το βλέπω σήμερα, από σήμερα να πάρω τα κλάματα. Όχι, εμείς δεν πάμε τα κλάματα, να λέμε να κατεβάσουμε πλευρές. Ήταν καλό για οποιαδήποτε. Μα μέχρι τώρα δεν περιμέναμε, θα πάρει για οποιαδήποτε κυβέρνηση της χώρας, όποια και να ήταν. Θα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό που είπε ο κ. Αφήστε να γελάσει λίγο το πρόσωπο του που μας λέει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό που εξετάσανε, αυτά λοιπόν τα μέτρα που εξετάσανε και θα εξεταστούν σε έκτακτο Euro Working Group που θα γίνει την Πέμπτη. Για να καθοριστεί όλο το πλαίσιο, για να το προετοιμάσουν το τι θα συμβεί στις 24 του μηνός. Αυτό λοιπόν που συμφωνήσανε και που δέχονται οι Γερμανοί είναι να υπάρχει μία μεγαλύτερη περίοδος χάριτος. Σωστό. Στα υφιστάμενα δάνεια. Μίκυνση. Και κυρίως αυτό που καίει την Ελλάδα είναι ότι έχει χτιστεί έτσι το πρόγραμμα αποπληρωμής όπου το 2023... Οι πληρωμές ξεπερνούν τα 33 δισεκατομμύρια. Δηλαδή πρέπει να πληρωθούν μόνο μέσα σε μία χρονιά 33 δισεκατομμύρια και 29 που είναι τη ΔΕΒΕ το 24 και πάει λέγοντας. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο θα εξετάσουν να το επιμηκύνουν, όπως επίσης και να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιστροφής των κερδών από τα ομόλογα που μας διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες. Πώς είναι αυτά σήμερα? Τα οποία αυτή τη στιγμή είναι αρκετά τα. Είναι χρήματα. Πάνω από 5 δις. Πάνω, 6-7 δις. 8 δις. Νομίζω. Τα οποία ωραία. Δεν μας άρα έχουν να δοθεί. Κάνουν μια παρέμβαση. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο το οποίο συζητήθηκε. Πολύ ωραία. Βάλουμε μια τελεία εδώ. Συγγνώμη, εκτός από τις οριμάσεις, ίσως να πάρουμε ακόμη μια παράταση. Νίκο, να μιλήσουμε. Και επιμήκυνση τη λήξη. Εγώ έχω και άλλες απορίες για το χρέος, για παράδειγμα, το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αλλά θα τα πούμε μετά για να τοποθετηθούμε. Εγώ έχω πολλές. Ναι, γι' αυτό λέω. Και εγώ έχω πολλές. Θα μιλήσουμε όλοι. Σπύρο, για να ακούσουμε εσένα. Σε τι απ' όλα. Λοιπόν, αυτά τα οποία ακούσαμε τώρα, μια τοποθέτηση. Πριν καν ολοκληρωθούν οι δηλώσεις του Eurogroup, είχε βγει και το non-paper του Μαξίμου, το οποίο έδινε τη δική του. Μόλις μπήκε η τελευταία τελεία, στάληκε το non-paper. Φυσικά το. Εντάξει, είναι μεγάλο. Έχει και 9 σημεία. Ναι. 10. 9. Πάει καλά που δεν χτυπήσανε οι καμπάνες, λέει. Και λάθος. Αριθμημένα είναι 9. Έχει 2 φορές το 4. Ναι, έχει 2 φορές το 4. Πάνε γρήγορα και αργά. Και αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε να κάνει
ξεκίνησα να κάνει τον κύκλο των επικοινωνιών με τους πολιτικούς αρχηγούς και κανόνισε να πάει και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είδαμε να μπει και τώρα. Είναι σαφές ότι προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να κάνει μια πολιτική διαχείριση αυτής της συμφωνίας. Να δώσει την εντύπωση ότι είναι μια επιτυχία της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό είναι επικοινωνιακή διαχείριση. Και με αυτόν τον τρόπο να σκεπάσει ότι χθες ψήφισε το μεγαλύτερο πακέτο από τα 5,7 δις, θα έρθουν και άλλα, σύν το ότι συμφώνησε στα 3,6 δις στα προληπτικά. Ναι. Αν θέλετε, δεν θα το διαβάσω όλο γιατί θα μακρηγορήσω, αλλά έχει ενδιαφέρον κάποια σημεία από το σημείωμα του Μεγάλου Μαξίμου. Λέει ότι το Eurogroup συμφώνησε με την ελληνική πρόταση για την δημιουργία του προληπτικού μηχανισμού. Έτσι. Ναι, γερμανική πρόταση είναι αυτό, Σωτήρη, μου το ξέρουμε. Ναι, έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρξε καμία απέτηση για νομοθέτηση προληπτικών μέτρων από την Ελλάδα. Προσέξτε όμως το αμέσως επόμενο σημείο, που εδώ πέρα είναι και όλη η προσπάθεια που κάνουν για την επικοινωνιακή διαχείριση. Τις επόμενες ημέρες η ελληνική πλευρά, σε συνεργασία με τους θεσμούς, θα ολοκληρώσουν το σύνολο των τεχνικών λεπτομεριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Staff Level Agreement. Στη συνέχεια θα το παραδώσουν στους υπουργούς οικονομικών του Eurogroup. Τι δεν μας λέει εδώ πέρα, ότι τις επόμενες μέρες θα προσδιορίσουν από πού θα είναι. Ποιοι θα είναι οι τομείς από τους οποίους θα υπάρχουν οι περικοπές στην περίπτωση μη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων και ενεργοποίησης αυτού του προληπτικού μηχανισμού. Δεν το, λέει δεν το λέει καθαρά. Όταν παλιότερα, τις προηγούμενες ημέρες, εμείς λέγαμε ότι θα προσδιοριστούν οι κωδικοί, έβγαιναν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μας λέγανε ότι κάνουμε σπέκουλα υπέρ του ΔΝΤ. Λοιπόν, ας σοβαρευτούν λίγο. Έτσι. Δεν είναι αυτό σοβαρή πολιτική. Σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Έχει μετά τα υπόλοιπα σημεία. Είναι θετική εξέλιξη ή όχι? Ξαρτάται από το πώς το δεις. Άμα νομίζεις ότι 9 δις μέτρα μάκη μου είναι θετικά μέτρα. Ήδη τα πέρασε από την Βουλή τα 5,5. Τα 9,5 είναι τα 3,5 εάν. Τώρα, ήταν ψηφισμένα. Αλλά υπήρχε περίπτωση να σου πούνε εγώ. Θα σας καθυστερήσω τη συμφωνία. Εγώ μάκη μου, ναι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, ξέρεις τι είναι. Ξέρεις τι είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, την εικόνα, τις εικόνες του κυρίου Τσίπρα και όπως μας έλεγαν και τα γραφεία των πολιτικών αρχηγών που τους πήρε μέσα στην χαρά και στην ικανοποίηση γι' αυτό. Σαμαρά του 2014 βλέπουμε. Πανηγυρίζει ένας άλλος πρωθυπουργός όπως θα πανηγύριζε και ο Σαμαράς του 2014 εάν είχε κλείσει τη συμφωνία. Μα αυτό δεν την έκλεισε όμως, πήγε περίπατο. Ναι, δεν ψήφισε αυτός ο ελληνικός λαός στη Νέα Δημοκρατία και τον Σαμαρά. Γιατί δεν μάθανε την αριστερή κυβέρνηση για να αρνηθεί αυτές τις συμφωνίες ψήφισε μαζί μου. Το ξέρουμε το email τη Τρόικα στο email Χαρδουβεϊ. Το μάθαμε ποτέ? Όχι. Γιατί δεν το μάθαμε? Δεν το δίνουνε. Αν είναι ψηλό πράγματα. Φεύγεις από το ένα στο άλλο. Όχι, δεν είναι. Με ρωτάς. Όχι, είναι καλή είναι αυτή η συμφωνία και σου λέω είναι μια συμφωνία που θα έφερνε ο Σαμαράς το 2014. Ακριβώς το ίδιο. Το μνημονιακό πλαίσιο που δεν έχει καμία σχέση, αλλά καμία, με το κόμμα το οποίο κέρδισε τις εκλογές τον Ιανουάριο του 2015. Αν θέλεις, δεν έχει και σχέση ούτε με το κόμμα που πήγε στο δημοψήφισμα, ούτε με το κόμμα που κέρδισε και το Σεπτέμβριο του 2015. Μιλάμε για σήμερα, γιατί ακόμα και το 2015. Και γι' αυτό ο κόσμος και στις δημοσκοπήσεις έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα και τι είπα να πει είναι θετικό. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Τι είπα να πει είναι θετικό. Για τον Κουκουέ δεν είναι θετικό. Για τον Κουκουέ δεν είναι θετικό. Μα για κάποιους του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι θετικό. Για το Λαφαζάνι δεν είναι θετικό. Για σένα και για μένα μπορεί να είναι. Όλες οι εφημερίδες γράφανε να τελειώνει η συμφωνία. Όχι, συνέχεια δηλαδή. Θα σου το πω ως εξής. Ωραία, για όλες οι εφημερίδες λοιπόν είναι θετικό. Αν ήταν να υπογραφούν αυτά και να υλοποιηθούν αυτά, έπρεπε να τα έχει κάνει από το Φεβρουάριο του 2015 και να έχουμε αποφύγει 1,5 χρόνο ταλαιπωρία, καθυστερήσεις και επιβάρυνση της οικονομίας. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Ή θα πήγαινε με την αριστερή λογική και θα αρνιώσουν το μνημόνιο όπως έλεγε στην αρχή. Ας μην μείνουμε τώρα στα λαϊκιστικά, θα ασκιζόταν το μνημόνιο, αλλά θα το αρνιώσουν και θα έβαζε σε ένα άλλο πολιτικό πλαίσιο για τη χώρα ή ας το έπαιρνε από την αρχή. Εγώ πιστεύω, Σπύρο, ότι γιατί ζούμε, το ότι έχει, ζούμε, γιατί ξεχνάμε ότι έχει επιβάλληση η οικονομία, αμφιβάλλει κανείς. Αμφιβάλλει κανείς ότι έχει επιβάλληση η οικονομία από όλο αυτό το χειρισμό. Παραμαλής ο Κωνσταντίνος, λοιπόν. Δεν αμφιβάλλει. Χάσαμε δις, Μάκη, τότε κερδίζαμε λεφτά. Λάθος κανείς, όχι, χάσαμε την Κύπρο. Χάσαμε την Κύπρο. Χάσαμε τα ίδια. Μόνο μια κουβέντα. Το Μάρτιο 87. Χρειάζεται. Έχασε και έδαφος. Χάσαμε 80 δις, Μάκη. Χρειάζεται
νομίζω περισσότερη συζήτηση για το χρέος. Δεν είναι, δεν είναι κακή αυτή η εξέλιξη. Πράγματι, πρώτη φορά μπήκε και αρχίζει να συγκεκριμενοποιείται η συζήτηση για το χρέος. Το οποίο ακριβώς θέλω να μείνουμε μετά σε αυτό. Αλλά αυτό ίσως. Για να χαλαρώσουμε λίγο. Οι δύο συνάδελφοι. Θα πάμε στον κύριο Μελά. Εκ δεξιών και εκ αριστερών. Και ο κύριο Μελά. Οι δύο συνάδελφοι. Λοιπόν, εγώ θα πω μια κουβέντα. Μπορούν να μας εξηγήσουν λίγο περισσότερο. Λοιπόν, πρώτον, ο κύριο Τσίπρα πρώτη φορά στο προεδρικό μέγαρο, διαβάζω εδώ τα ρεπορτάζ των συνάδελφων. Όταν του μπήκε ο κύριο Στέφανο μέσα, ο οποίο είναι εκεί ο μέτρη του προεδρικού μεγάρου 44 χρόνια, διαβάζω και τον ρώτησε τι θα πάρει. Και του είπε πορτοκαλάδα, είπε τώρα είναι για ουίσκι, δεν είναι για πορτοκαλάδα. Πρώτη φορά ζήτησε ουίσκι ο κύριος Τσίπρας. Και δεύτερον, τον ρώτησε ένας συνάδελφος, φεύγοντας στη δημοσιογράφη, ήταν εκεί, θα βάλει γραβάτα. Και λέει, θα βάλει τη γραβάτα και λέει, αυτά θα τα πούμε από τις 24 Μαΐου και μετά για την γραβάτα. Να θυμίσω ότι έχει πει ότι όταν ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος, μάλλον γίνει η περικοπή του χρέους, θα βάλω τη γραβάτα. Τίποτα και έχει πάρει ήδη τώρα. Είναι προανήγγελη τη γραβάτα. Είπα τα δύο ανάλαφρα για να χαλαρώσουμε λίγο. Κύριε καθηγητά μου, πάμε σε εσάς να ακούσουμε. Κοιτάξτε, και εσάς. Αφού μιλήσανε οι δήμονες τώρα όλοι. Ωραία, σωστά. Κλείνε μου. Σωστά. Έλα, εσύ πρέπει να μιλήσει περισσότερο τώρα. Όχι, πάει. Δεν έχω από την αρχή. Δεν έχω πει. Από σένα θα ξεκινήσουμε. Δεν μετράει, δεν σωστά. Από σένα θα ξεκινήσουμε μετά. Οι παρεμβάσεις δεν μετράνε. Μόνο που θέλει το λόγο. Από εκείνον θα ξεκινήσουμε μετά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ας ξεκινήσουμε, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Η υπόθεση εργασίας είναι ότι τα μέτρα τα οποία μας έχουν επιβάλει για άλλη μια φορά, τα 5,4, τα 5,6, δεν έχει καμία σημασία. Οι εταίροι μας να ψηφίσουμε είναι μέτρα απαράδεκτα από την οικονομική λογική σε μια οικονομία η οποία επί 6 χρόνια πόσα είναι, έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Δηλαδή δεν στηρίζονται σε καμία οικονομική λογική με την έννοια βοήθειας ανάκαμψη της χώρας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, λόγω του σχετισμού των πολιτικών δυνάμεων, η κυβέρνηση εξαναγκάστηκε, οι προηγούμενες κυβερνήσεις εξαναγκάστηκαν να μπουν σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται μνημόνιο. Άρα λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο που αυτά τα μέτρα υπό μία έννοια είναι αναγκαία, διότι έχουμε να εκπληρώσουμε ορισμένες υποχρεώσεις, να πληρώσουμε ορισμένες υποχρεώσεις. Αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία, το επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή για τους λόγους που είπα, αλλά δεν είναι καθόλου ικανά να μας βγάλουν από την κατάσταση της κρίσης ή της στασιμότητας που έχει η ελληνική οικονομία. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν πρέπει να πέφτουμε με τα μούτρα να συζητάμε εάν παραδείγματος χάρη τα μέτρα είναι καλά, θα έχουμε συμφωνία ή δεν θα έχουμε συμφωνία. Πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα δεν είναι ικανά. Μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ικανά να μας βγάλουν από την κατάσταση. Χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Τώρα, αυτό το κάτι αυτό το πολύ. Παραπάνω, ποιο μπορεί να είναι, ήταν. Παραπάνω, παραδείγματος χάρη, είναι απλά στοιχεία ότι για να αυξηθεί το ΑΕΠ πρέπει κάποιος να μεγαλώσει την κατανάλωσή του ή να μεγαλώσει τις επενδύσεις του ή να μεγαλώσει τις εξαγωγές. Δεν έρχεται εκ Θεού. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, εάν κοιτάξετε και τα στοιχεία της Κομισιόν για την προβλέψη ελληνικής οικονομίας, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας είπα, επενδύσεις, εξαγωγές, καθαρές εξαγωγές και κατανάλωση θα μειωθούν το 2016. Έτσι. Επομένως, θα έχουμε μια περαιτέρω υφασιακή κατάσταση στην οικονομία. Τώρα, υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα, δηλαδή υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορεί να αντισταθμίσουν. Συζητιέται ευρέως το πρόβλημα του χρέους. Πρέπει να σταθούμε εδώ και να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Βεβαίως, ο κύριος Ντάιζεμπλου μίλησε για βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο και μας μπέρδεψε λιγάκι. Το θέμα είναι το εξής, ότι το χρέος, οποιαδήποτε συζήτηση για το ελληνικό χρέος θα γίνει μετά από το 2022. Θα αφορά μετά το 2022. Γιατί θα αφορά το 2022, διότι αυτά τις υποχρεώσεις που έχει η Ελλάδα μέχρι το 2022 είναι χρήματα που πρέπει να δώσει. Προσοχή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους ομολογιούχους οι οποίοι δεν μπήκαν στο PSI. Άρα είναι χρήματα, υποχρεώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να κουρευτούν. Εκτός εάν οι χώρες ψηφίσουν από τα κοινοβουλιά τους και πούνε, παιδιά, Ελλάδα, πάρτε πόσα χρωστάτε πρέπει να δώσετε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 15, 17, 20, 30 δισεκατομμύρια μέχρι το 2022. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι, είναι παραπάνω ίσως. Πάρτε τα με ένα επιτόκιο 2%, 1% που το παίρνουμε από το ESM τώρα,
και να αποπληρώσετε τα δάνεια και τα ομόλογα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 3,5% επιτόκιο και 4% επιτόκιο στα ομόλογα, άρα θα έχετε κέρδος δημοσιονομικό. Αν δεν γίνει αυτό. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Με πρόλαβες. Άρα λοιπόν θέλω και να περιμένω να δω τις 24 Μαΐου και στη συνέχεια τι θα είναι αυτό το βραχυπρόθεσμο. Έχω απορία, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Νομίζω, σας είπα την εκτίμησή μου, ότι δεν μπορεί να γίνει. Καμία χώρα δεν θα πάει να δώσει νέα χρήματα στην Ελλάδα για να αποπληρώσει αυτά τα ομόλογα και τα δάνεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επομένως, περιμένω, ας περιμένουμε μέχρι τις 24 Μαΐου. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι. Μέχρι το 22 δηλαδή. Το ESM, από το νέο δάνειο. Ναι. Δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την πρόορια αποπληρωμή. Όχι, τα χρήματα του ESM είναι πολύ συγκεκριμένα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες που έχει η χώρα μέχρι το 2018. Είναι ωραία. Πολύ συγκεκριμένα. Λαμπρά. Δηλαδή είναι για τα ελλείμματα, είναι συγκεκριμένα για τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα. Και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, αφού στις υποχρεώσεις που έχει μέχρι το 2018 η χώρα είναι η αποπληρωμή του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Όχι, δεν έχουν υπολογιστεί αυτά. Δεν έχουν υπολογιστεί σε αυτά τα πράγματα. Έτσι, αυτά είναι μέχρι το 2018. Μέχρι τότε θα πάρουμε τα χρήματα για να αποπληρώσουμε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με 3%. Μα τα έχουμε πάρει αυτά. Δεν είναι κάτι το νέο. Ήδη με το πρόγραμμα. Τα έχουμε πάρει. Αν πάρουμε λοιπόν το νέο ήδη δάνειο. Ήδη δηλαδή αυτή η προεξόφληση έχει γίνει με τα χρήματα που πήραμε από το. Η πρώτη δόση στα 86, από τον 86 εκατομμύριο. Όλα αυτά δεν τα έχουν δει τότε. Τι δίνουν μια συμφωνία η οποία θα βουλιάξουμε χειρότερα το 2018. Μα και ο Πρωθυπουργός απόψε άκουσα. Το δεύτερο. Συγγνώμη Νίκο, ένα λεπτό. Ένα λεπτό να τελειώσω και αμέσως. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι καθαρά ότι οποιαδήποτε συζήτηση για την πραγματική ρύθμιση του χρέους που αφορά το 2022 είπανε ότι θα γίνει το 2018 μετά το τέλος του προγράμματος. Ποιο είναι το βασικό κλειδί σε όλη την υπόθεση? Το βασικό κλειδί σε όλη την υπόθεση είναι αν θα επιτευχθούν όχι οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος μόνο, αλλά αν θα επιτευχθούν οι στόχοι για τη μεγέθυνση της οικονομίας. Δηλαδή αν η μεγέθυνση της οικονομίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας είναι τέτοιος που θα μας δώσει τη δυνατότητα και να παράγουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα και εν πάση περιπτώσει να είμαστε μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό έχει μεγάλη αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή αν θα είναι ή δεν θα είναι. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Γι' αυτό βάλανε και τα προληπτικά μέτρα, τα οποία βεβαίως κατά την άποψή μου είναι σε εντελώς λανθασμένη θέση. Δηλαδή αμέσως, τα προληπτικά μέτρα αμέσως θα χειροτερεύσουν την κατάσταση αν πάρθουν. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα τα. Λοιπόν, καθηγητά μου, τα θέματα. Παρακαλώ, σε παρακαλώ, επειδή πρέπει να είμαστε στο πρώτο μας διάλειμμα. Όχι, σε βλέπω που είσαι. Να ορμήξει. Έχουμε φύγει αρκετά από το χρόνο μας και έχουμε και ερωτήματα για τον κόσμο. Με σένα θα γυρίσουμε πίσω. Δύο λεπτά διάλειμμα στο 210-34-89-008. Και στο Twitter εδώ περιμένουμε τα ερωτήματά σας. Όσα προλάβουμε θα απαντήσουμε σε όλους εδώ. Τι κερδίζουμε, τι χάνουμε. Αν είστε ευτυχείς, αν είστε δυστυχείς. Γιατί είστε ευτυχείς, γιατί είστε δυστυχείς. Σε δύο λεπτά από τώρα. Την πατρίδα.